τυχαίο ότι είχε μια περιπολία. Είναι πάρα πολύ και έντονη η παρουσία των αστυνομικών στο Παρίσι αυτή τη στιγμή. Όπως είπατε, πριν από τρεις μέρες περίπου συνελήφθησαν δύο άνδρες στη Μασσαλία, αλλά κατάγονται από τον βορρά της Γαλλίας. Συνελήφθησαν στη Μασσαλία ενώ ετοίμαζαν μια τρομοκρατική επίθεση. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν στη Μασσαλία θα γινόταν αυτή η τρομοκρατική επίθεση και φυσικά δεν γνωρίζουμε αν ήταν μόνο δύο ή παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα τουλάχιστον 7 απόπειρες τρομοκρατικές κατάφερε να αποφύγει η αστυνομία. Είναι σημαντικές. Έχουμε τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής. Όλα και το γνωρίζουμε και εμείς τα μίντια ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα χάος λίγο πριν την προεδρική εκλογή. Μάλιστα στη Μασσαλία θεωρούσαμε ότι πιθανότατα στόχος ήταν ίσως οι υποψήφοι της προεδρικής εκλογής, γιατί ένας από τους νεαρούς που συνελήφθησαν κρατούσε την εφημερίδα Le Monde, της οποίας εξώφυλλο ήταν ο Φρανσουά Φιγιό, ένας από τους υποψήφιους, της δεξιάς ο υποψήφιος. Και φυσικά τα μέτρα προστασίας των υποψηφίων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, αλλά και η παρουσία στο Παρίσι. Μάλιστα θέλω να σας πω ότι εξαιτίας αυτής της πολύ μεγάλης απειλής προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν αυτό που συνέβη, το περιστατικό αυτό στα Ηλίσια, είναι τρομοκρατική επίθεση. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου λίγο αργότερα, αργά το βράδυ, για να μας ενημερώσουν για το τι συνέβη και ποιος είναι αυτός, κυρίως ταυτότητά του, γιατί από την ταυτότητα του δράστη θα καταλάβουμε τι συμβαίνει και αν έχει καμία σχέση με αυτό που έγινε στη Μασσαλία. Η αλήθεια είναι ότι και την Κυριακή ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει πλέον προστασία και μέσα στα εκλογικά κέντρα, κυρίως τα πιο σημαντικά, στις πιο νευραλγικές περιοχές και στο Παρίσι, φυσικά στην πρωτεύουσα, αλλά και στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Είναι η πρώτη φορά που θα συναντήσουμε τέτοια κατάσταση να είναι και μέσα στα εκλογικά κέντρα και γύρω από τα εκλογικά κέντρα. Υπάρχουν περιπολίες φυσικά όχι μόνο της αστυνομίας μέσα στο Παρίσι, αλλά και του στρατού. Πολύ έντονες, γιατί σας υπενθυμίζω τις προηγούμενες περιπτώσεις, τις πρόσφατες, ο στόχος ήταν στρατιωτική μέσα στο Παρίσι, στο Λούβρο και στο αεροδρόμιο Ογλή. Εδώ, αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι ένας από τους αστυνομικούς έχει δυστυχώς σκοτωθεί και αυτό είναι μια τραγική κατάληξη και δείχνει πόσο απειλητική είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Μας προειδοποίησαν και οι πολιτικοί, κυρίως ο πρόεδρος Ολλάντ, ότι δεν έχουμε φύγει, δεν έχουμε βγει από αυτή την ένταση και σίγουρα η προεκλογική εκστρατεία που φούντωσε και η σχηματική της γύρω από τη μετανάστευση, γύρω από την τρομοκρατία, γύρω ότι έχουμε κάνει έχουμε διανύσει σύντομες αποστάσεις αντί να εξηγήσουμε ποιες είναι οι διαφορές μέσα στην προεκλογική καμπάνια. Ξαφνικά άρχισαμε να μιλάμε πάλι για τρομοκρατία και η Μαρίν Λε Πεν το σύνδεσε πολύ εύκολα με τη μετανάστευση και έχει δημιουργηθεί πάλι μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό δεν βοηθάει καθόλου την κατάσταση, με την έννοια ότι όπως είναι φυσιολογικό, τα κόμματα και οι υποψήφοι φυσικά που θεωρούν ότι πρέπει να κλείσουν τα σύνορα, πρέπει να αυξηθεί η ασφάλεια, είναι αυτά που ίσως θα έχουν μια καλύτερη ανταπόκριση από τους ψηφοφόρους. Ίσως το επιδιώκουν αυτοί οι δράστες αυτή τη στιγμή να γίνει, να φουντώσει τόσο πολύ η κατάσταση ώστε να φτάσουμε να στα άκρα και να οι ψηφοφόροι της Γαλλίας να βάλουν το χέρι στην κάλπη με ένα ψηφοδέλτιο που προτιμώντας ακραίους υποψήφιους. Σώμα, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έτσι. Μιλάμε για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών την Κυριακή στο Παρίσι. Όπως μας είπες, θα είναι τεράστια η αστυνομική παρουσία, ακόμα και μέσα στα εκλογικά κέντρα. Και να θυμίσουμε, όπως μας είπες, τι ακριβώς συνέβη, ότι νωρίτερα περιπολία λοιπόν της αστυνομίας δέχτηκε πυρά από έναν δράστη, μας λες εσύ, δύο μας ανέφερε νωρίτερα η Ρένα Δημητρίου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν πρόκειται σίγουρα για τρομοκρατική επίθεση. Είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο
Ωστόσο, με δεδομένο ότι και την Τρίτη συνελήφθησαν δύο άτομα στη Μασαλία ενώ ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση, σε λίγο πιθανότατα να γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Από όλη αυτή λοιπόν τη συμπλοκή ο δράστης είναι νεκρός, αλλά δυστυχώς και ένας αστυνομικός νεκρός επίσης, και έχουμε και έναν τραυματία αστυνομικό. Όλα αυτά συνέβησαν στην κεντρική λεωφόρο των Ηλυσίων. Με δεδομένο ότι η Γαλλία, το Παρίσι αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη ζουν υπό τον φόβο και υπό το πέπλο των τρομοκρατικών επιθέσεων, 7 τρομοκρατικές απόπειρες από την αρχή της χρονιάς έχει δεχτεί η Γαλλία. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο, Θωμαίδα, να προσθέσεις στο ρεπορτάζ? Όχι, προς το παρόν, απλώς η αστυνομία ζητάει πλέον να μην πλησιάζουν σε εκείνο το σημείο, δηλαδή στα ηλίσια πεδία, και να μην παίρνουν το μετρό οι πολίτες, για να μπορέσουν να διευκολύνουν τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο εκείνο. Είναι η τελευταία έκκληση που έγινε από την αστυνομία προς το παρόν. Λοιπόν, εννοείται φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, Θωμαής Παπαϊωάννου. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ρένα.